Έχω πολλά μηνύματα από το διαδίκτυο, από φίλους και φίλες που παρακολουθούν την εκπομπή. Ορισμένα από αυτά είναι άγρια μηνύματα, τα οποία θα σας διαβάσω στη συνέχεια για να τα σχολιάσετε. Όπως για παράδειγμα το μήνυμα ότι φοβάμαι, μου γράφει εδώ ένα νέο παιδί, περισσότερο τον Στουρνάρα και την πολιτική του, παρά τον Ξηρό και την απόδρασή του. Τι έλεγα. Σας το λέω γιατί είναι αυτό που είπε πριν από λίγο η Έρικα Βαλιάνη. Και που το οποίο επικοινώνησε θέλω να το με το διαδίκτυο που έχουν πρόσβαση τα περισσότερα παιδιά και αυτό επίσης είναι κάτι καινούριο. Πάμε τώρα σας παρακαλώ γιατί είναι μακριά, είναι στη Θεσσαλονίκη και δεν είναι στο στούντιό μας. Να καλησπερίσω και πάλι τον κύριο Χάρη Καστανίδη, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης και να ζητήσω κύριε Υπουργέ δύο σχόλιά σας. Ένα για την υπόθεση της απόδρασης Ξηρού και της σημερινής επανεμφάνισής του με μανιφέστο μέσω του διαδικτύου και ένα για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής και το θόρυβο που γίνεται γύρω από το αν πρέπει να απαγορευτεί ή όχι το συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα ή οι υποψηφιότητες στελεχών του στις επικείμενες δημοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές. Κύριε Χατζηνικολάου, πολύ ευχαρίστως, αφού για άλλη μια φορά καλησπερίσω όλους εσάς και τη συντροφιά σας με την οποία συνομιλείτε και τους ανθρώπους, τους πολίτες που φαντάζομαι θα συμμετάσχουν στη συνέχεια στη συζήτηση. Το σχόλιο μου και για την τρομοκρατία και την απόδραση Ξηρού, όπως και για τη Χρυσή Αυγή, θα έχει ένα κοινό κοινωνικό υπόβαθρο, το οποίο θέλω να επισημάνω αμέσως μετά τα πρώτα σχόλια που αφορούν την κρίση σχετικά με το αν έπρεπε να αλλάξει ο νόμος ο οποίος προβλέπει τις προϋποθέσεις για την έξοδο των βαρυπινητών, όπως είναι τα μέλη των τρομοκρατικών οργανώσεων ή των εγκληματικών οργανώσεων. Συντάσσουμε με την άποψη η οποία λέει ότι το θεσμικό πλαίσιο το οποίο αφορά την έκδοση των αδειών είναι ένα σύγχρονο και προοδευτικό πλαίσιο, χρησιμοποιείται στον νομικό πολιτισμό και καταγράφεται αυτού του είδους η αδειοδότηση σε όλες τις προηγμένες νομικά τουλάχιστον χώρες. Το πρόβλημα πολλές φορές δεν είναι ο νόμος, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο τον εφαρμόζουμε. Θεωρώ δε δευτερεύον το ζήτημα εάν θα έπρεπε ενδεχομένως να εξειδικευθούν περαιτέρω τα κριτήρια για την χορήγηση μιας αδείας σε περιπτώσεις ανθρώπων που συμμετέχουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις ή σε εγκληματικές οργανώσεις. Θα μπορούσαμε να το δούμε, αλλά το βασικό θεσμικό πλαίσιο είναι σωστό. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μην νομοθετήσουμε υπό το βάρος συγκεκριμένων περιστατικών, γιατί συνήθως η πρόσκαιρη εντύπωση κάτω από το βάρος ενός συγκεκριμένου περιστατικού δεν οδηγεί και στην κατάλληλη νομοθετική πρωτοβουλία. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο επίσης θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι δεν καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει τόση επίθεση. Μπορεί να υπάρξει ανθρώπινο λάθος, μπορεί να υπάρξει λάθος εκτίμηση των δεδομένων, αλλά όχι για να ελαφρύνω την θέση του Συμβουλίου των Φυλακών, το οποίο μπορεί να λάθεψε στην προκειμένη περίπτωση, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι καμιά φορά μπορεί και ο ερμηνευτής του νόμου να παγιδευτεί εάν στο παρελθόν χορηγήθηκαν άδειες και τηρήθηκαν όλες απολύτως από αυτόν που πήρε την άδεια. Σε κάθε περίπτωση πάντως θέλει πολύ προσεκτική αξιολόγηση το σύστημα των διατάξεων που οδηγεί τελικά στη χορήγηση μιας άδειας. Χρυσή Αυγή. Σε ό,τι αφορά τη Χρυσή Αυγή, εγώ δεν είμαι θειασιώτης των πολιτικών καταστολής, παρά το γεγονός ότι συμμερίζομαι την άποψη που εξέφρασε ο Γιώργος Σωτηρέλης, ότι η δημοκρατία έχει πάντοτε ένα σκληρό πυρήνα προβλέψεων για να προστατεύσει τον εαυτό της. Το πρόβλημα είναι ότι είναι τόσο έντονες οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και αναφέρομαι στη Χρυσή Αυγή, θυμίζουν πάρα πολύ το ενδιάμεσο καθεστώς της Βαϊμάρης ανάμεσα στο 1918 με το 1933, δεν λέω ότι υπάρχουν ίδιες συνθήκες ακριβώς, αλλά τις ιστορικές αναλογίες είναι καλά να τις κρατούμε. Και οι ίδιες κοινωνικές συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν στα ίδια αποτελέσματα. Το θέμα δεν είναι να επέμβεις μόνο κατασταλτικά και διπινικά για να αντιμετωπίσεις φαινόμενα εγκληματικής οργάνωσης, όπως είναι η κατηγορία σε βάρος συγκεκριμένων στελεχών της Χρυσής Αυγής. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να επέμβεις στην κοινωνική μήτρα που παράγει το πρόβλημα της αντισυστημικής συμπεριφοράς. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα στην Ελλάδα που υπό το βάρος της βαθύτατης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης ανήκουν στην κατηγορία των απεγνωσμένων πολιτών, οι οποίοι κινούνται προς αντισυστημικές πολιτικές συμπεριφορές και επιλέγουν το ακραίο. Αν δεν αντιμετωπίσεις τις πολιτικές που παράγουν την απόγνωση,
Μπορεί αύριο να μην είναι η Χρυσή Αυγή, αλλά να είναι η Ελληνική Αυγή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσχημα πολιτικό που θα ενεργεί πάντως σε βάρος της δημοκρατίας με τη στήριξη ενός κοινωνικού σώματος, έστω και μικρού. Άρα η ιδεολογική και πολιτική δουλειά που πρέπει να γίνει και προς την τρομοκρατία, γιατί ο νεαρός που έστειλε το μήνυμα στο Twitter ότι φοβάμαι περισσότερο τις πολιτικές από τον ξηρό, έχει μια βάση. Τους πολιτικούς, όχι τις πολιτικές. Ενδεχομένως είναι ο ίδιος. Πρέπει τους να γίνει μια πολύ σοβαρή. Είπε συγκεκριμένα ονόματα, κύριε Καστανίδη. Δεν σας άκουσα γιατί είμαι. Είπε συγκεκριμένα ονόματα, δεν είπε για πολιτικές. Δεν είπε φοβάμαι τους, ναι. τις πολιτικές. Λέω λοιπόν, εγώ δίνω την επέκταση ονομάτισε. Στην σκέψη του. Και λέω λοιπόν ότι χρειάζεται μια πολύ σοβαρή ιδεολογική δουλειά στον τομέα της τρομοκρατίας για να μην βρει η τρομοκρατική πράξη κανένα απολύτως κοινωνικό υπόβαθρο μέσα στις συνθήκες που ζούμε. Και σε ό,τι αφορά το φασιστικό φαινόμενο, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να μην αφήσουμε την ίδια κοινωνική και οικονομική περιβάλλουσα ατμόσφαιρα που παράγει την αντισυστημική συμπεριφορά. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα είναι, κύριε Υπουργέ, πού οφείλεται το γεγονός ότι έχει επιταχυνθεί, να το πω έτσι, η δικαστική έρευνα σε μια σειρά από μεγάλα σκάνδαλα για τα οποία συζητούμε επί χρόνια, αλλά μέχρι τώρα τα πράγματα προχωρούσαν σαν χελώνα. Κοιτάξτε, σε ένα τμήμα θα είμαι λίγο προσεκτικός, γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα καταλάβετε ότι έχω και μια λίγο προσωπική δυσκολία. Υπάρχουν 2-3 προϋποθέσεις που πιστεύω ότι πληρούν αυτό που είπατε, έχουν βοηθήσει τη δικαιοσύνη να κινείται ταχύτερα. Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα περιλαμβάνει μια σοβαρότατη αξίωση και από την πολιτική και από τη δικαιοσύνη να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι έβαλαν το δάχτυλο στο μέλι. Είναι πολύ πιο όριμες οι πολιτικές συνθήκες και οι κοινωνικές και οι οικονομικές συνθήκες που με τη σειρά τους αυτές οι συνθήκες. Η κοινωνία πιέζει. Προφανώς επηρεάζει και την δικαιοσύνη. Με θετικό τρόπο εννοώ την επηρεάζει. Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι και να τιμούμε τους δικαστικούς λειτουργούς που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Η δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, όπως και των εγκλημάτων διαφθοράς, πρέπει να σας πω ότι στηρίχθηκε σε ορισμένους νόμους, παραδείγματος χάρη οι διατάξεις τις οποίες είχαμε επεξεργαστεί μαζί με τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τέντε, για την καθιέρωση του εισαγγελέως για τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος, συνοδευόταν και από συγκεκριμένες διατάξεις για τη δημιουργία ανάλογων πυρήνων στην δίωξη του εγκλήματος διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος ανά πρωτοδικείο, ανά εισαγγελία. Εκεί μέσα βρίσκονται και μερικές εξαιρετικές κυρίες και κύριοι, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, γιατί είναι εξαιρετική δικαστική λειτουργή. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν αναφέρομαι σε κυρίες και κυρίους, κυριολεκτό ακριβώς. Δεν θέλω να πω ονόματα, νομίζω ότι ο εξαίρετος πρώην αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κ. Παπα-Νικολάου, ξέρει πολύ καλά, όπως και οι έγκριτοι νομικοί, σε ποιους αναφέρομαι. Και θα πρόσθετα και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου και χαίρομαι που ακόμα και σημερινοί παράγοντες της κυβέρνησης, παρότι τότε το κόμμα τους κατεψήφιζε μερικές διατάξεις, πανηγυρίζουν. Οργανώθηκε ένα θεσμικό πλαίσιο, ξέρετε, την περίοδο του 2010-2011. Ένα πολύ συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς. Θα θυμίσω μερικές από αυτές τις διατάξεις, γιατί είδα. Λέτε για το μαύρο χρήμα. Όχι μόνο για το μαύρο χρήμα, είναι γενικά για την καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς. Θα θυμίσω μερικές διατάξεις. Με τον νόμο 3849 το 2010, παραδείγματος χάρη, είχαν περάσει πολύ συγκεκριμένες μεταβολές στο πόθεν έσχες. Για πρώτη φορά πέρασε ρύθμιση ότι αν κάνεις ανακριβή δήλωση του πόθεν έσχες, είναι πλημέλημα και αν το αποκρυπτόμενο περιουσιακό στοιχείο είναι πάνω από 300.000 ευρώ, αυτό είναι κακούργημα. Με αυτήν τη διάταξη κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι για διώξεις που και σήμερα υπάρχουν σε βάρος επιφανών πρώην πολιτικών. Δεύτερον, υπήρχαν οι σχετικές διατάξεις πάλι του νόμου 3849 για τα μέτρα επιοικίας. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν. Σήμερα οι εισαγγελείς και οι ανακριτικές αρχές έχουν στα χέρια τους μία διάταξη η οποία προβλέπει ότι αν κάποιος συνεργαστεί και παραδώσει με αποδεικτικά στοιχεία. Βλέπε ανθρώπους, Ζήγρας για παράδειγμα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα. Θα αναφέρομαι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση που λέτε. Όχι. Είναι ότι θα έχουν ευνοϊκή ποινική μεταχείριση αυτοί που θα συνεργαστούν με τις ανακριτικές αρχές και θα παραδώσουν ανώτατους κρατικούς και πολιτικούς αξιωματούχους που είναι ουσιαστικά η εντολή του κυκλώματος διαφθοράς. Έτσι, φτάσαμε πολλές φορές στη συνεργασία που αποκάλυψε σοβαρότατα εγκλήματα διαφθοράς.
Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι τότε αυτές τις διατάξεις, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος το ξέρει, η Νέα Δημοκρατία τις είχε καταψηφίσει παρά το γεγονός ότι σήμερα πανηγυρίζει, με το επιχείρημα ότι τότε τις είχα εισηγηθεί στη Βουλή για να παραδώσουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας τους κατηγορουμένους τότε, όχι κατηγορουμένους, τους ελεγχομένους υπουργούς για την υπόθεση του Βατοπεδίου. Και αποδείχθηκε ότι όχι μόνο δεν συνέβη αυτό, αλλά ήταν μια πολύ χρήσιμη διάταξη. Μπασιάκος κοντός. Φυσικά. Τέλος πάντων, θέλω τώρα να πω κάτι ακόμη. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο, δίνω μερικά παραδείγματα, συνοδεύτηκε από την ανεξαρτητοποίηση της Αρχής για την Καταπολέμηση του Βρώμικου Χρήματος, είναι ο νόμος 39-32. Αυτό ήταν μια φοβερή τομή. Μέχρι τότε ήταν μια απλή επιτροπή του Δημοσίου. Μάλιστα, στην τελευταία περίοδο, ο καλός κύριος Ζορμπάς ήταν αυτός ο οποίος καλεί το να βγάλει ένα δύσκολο έργο. Την έκανα ανεξάρτητη και μάλιστα την εξόπλισα με τρία τμήματα. Επικεφαλής είναι τώρα ένας εξαίρετος δικαστικός λειτουργός, ο κύριος Νικολούδης, τον οποίο επέλεξε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Και οι ενισχυμένες αρμοδιότητες της Αρχής για την Καταπολέμηση του Βρώμικου Χρήματος ανέλαβε μάλιστα να ελέγχει και το πόθεν έσχες όλων των κρατικών και πολιτικών αξιωματούχων πλην των υπουργών και βουλευτών που αυτοί έχουν άλλη επιτροπή. Επίσης, εκεί γίνεται και η καταπολέμηση της χρηματοδότησης τρομοκρατίας μαζί με το ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος. Σε σύγχρονες διώξεις αυτή την περίοδο, η ανεξάρτητη αρχή για την καταπολέμηση του Βρώμικου Χρήματος έχει παίξει κεντρικό ρόλο για σκάνδαλα τα οποία τώρα, αυτή τη στιγμή, διερευνώνται. Και φυσικά θα ήθελα να θυμίσω, η Έρικα το ξέρει πάρα πολύ καλά, το νόμο 4022. Είναι ένας ακόμη νόμος, ο οποίος αφορά τις λεγόμενες δίκες εξπρές που είχα ετοιμάσει για τα εγκλήματα κατά της διαφθοράς. Με σύντιμηση των προθεσμιών και διάφορες άλλες διατάξεις που αυτή την ώρα δεν θέλω να πω. Όπως επίσης και οι διατάξεις για την ποινική συνδιαλλαγή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σήμερα συνεργάζονται στα πλαίσια της ποινικής συνδιαλλαγής στα κακουργήματα που τελούνται σε εγκλήματα κατά της περιουσίας, όπως και άλλα οικονομικά εγκλήματα, τα οποία διευκολύνουν πάρα πολύ στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα. Θα ήταν, αν μου επιτρέπετε, και ένα μικρό σχόλιο ακόμη. Πολύ σύντομα, σας παρακαλώ. Προσέχω, ναι, προσέχω και μία εξαιρετική δυσκολία, την οποία έχουν ορισμένοι το μικρό τμήμα του κυβερνητικού πόλου. Ξέρετε, μετά τη διαγραφή μου, επειδή κατεψήφισα, όπως ξέρετε, το μνημόνιο από το ΠΑΣΟΚ, υπήρχε μία δυσκολία ακόμη και του μικρού κυβερνητικού πόλου να λέει ότι το θεσμικό αυτό πλαίσιο ετοιμάστηκε σε μία συγκεκριμένη περίοδο. Σημασία έχει όμως ότι αυτή την ώρα μπορούν να υπάρξουν και άλλες βελτιώσεις. Θεωρώ ότι η δικαιοσύνη έχει μπει σε έναν ταχύ ρυθμό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πρέπει να επενέσουμε εξαιρετικά τους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι με αυτοθυσία κάνουν καλά τη δουλειά τους. Κύριε Υπουργέ, κύριε Καστανίδη, να θυμίσω, ναι, κύριε Παυλόπουλο, στον κύριο Καστανίδη κάτι. Κύριε Καστανίδη, ορθώς επισημάνατε τη μεγάλη αλλαγή που έγινε στην Επιτροπή για το ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος. Αλλά το ότι είναι εν ενεργεία εισαγγελέας και μάλιστα της αγγελέας του Αρείου Πάγου, ήταν πρωτοβουλία της κυβέρνησης Καραμανλή, την οποία χρησιμοποίησε το ΠΑΣΟΚ τότε, για να θυμόμαστε, για να την καταψηφίσει, λέγοντας μάλιστα ότι είναι και αντισυνταγματική και ότι ήθελε να ξεφορτωθεί η κυβέρνηση Καραμανλή τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος ήταν συνταξιούχος ήδη. Σας ξαναλέω λοιπόν, συνενώντας σε κάτι το οποίο είπατε, τις καλές πρωτοβουλίες να τις κοιτάμε όλοι και να τις στηρίζουμε, αλλά όταν πρέπει, όχι εκ των υστέρων. Συμφωνώ λοιπόν ότι καλό είναι σε τέτοια θέματα να ομονοούμε, αλλά όχι αλλά κάρτη και κατά περίπτωση. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ναι, να σχολιάσω πριν φύγει ο κύριος Καστανίδης. Δώστε μου τον λόγο να σχολιάσω, κύριε Καστανίδη. Όλα αυτά που είπατε καλά, καλώς καμωμένα, αλλά οχριούν μπροστά στο άρθρο 86 του Συντάγματος που έφερε ο συνάδελφός σας ο κύριος Βενιζέλος. Θεσμοθετήθηκε συνταγματικά και όταν έγινε ανατριωτική βουλή το παρέμεινε μέχρι σήμερα. Και έχουμε λοιπόν όσες κακουργίες και συγκεκριμένα οικονομικά εγκλήματα, σε βαθμό κακουργήματος, τελούμενα από υπουργούς και υφυπουργούς, στην τετραετία παραγράφονται. Έχουμε λοιπόν παράδειγμα τον κύριο Τζοχατζόπουλο, ο οποίος είναι για το ξέπλυμα μεν 10 έως 20 ποινή και γλίτωσε τα ισόβια με το κύριο αδίκημα που ήταν η δωροδοκία. Αυτά να τα λέμε, να τα ακούει ο ελληνικός λαός, διότι στο απειρόβλητο οι υπουργοί και οι υφυπουργοί και αφήνουμε τους καρχαρίες. Αφήνουμε τα μεγάλα ψάρια και πιάνουμε τα πολύ μικρότερα με τους νόμους που είπατε και κάτω από τις συνθήκες που είπατε, σχετικά, αν κρίνουμε τι φόρτο έχει η δικαιοσύνη και όσο και να θέλουν οι δικαστικοί λειτουργοί, πόσο γρήγορα μπορεί να πάνε αυτές οι υποθέσεις. Αφήνω δε κάποιες υποθέσεις που πιθανόν λέω, επηρεαζόμενοι να πάνε επιλεκτικά όσον αφορά την ταχύτητά τους. Και λέμε τώρα, αυτό το άρθρο 86 του Συντάγματος, κύριε Καστανίδη, που έγινε επί των ημερών του ΠΑΣΟΚ,
Αυτό είναι το όνειδος και η μοναδική προσβολή, η απόλυτη προσβολή της προσωπικότητας του Έλληνα πολίτη. Λοιπόν, θα ήθελα να, αν μου επιτρέπετε κύριε Χατζηνικολάου, γιατί δεν θέλω να στερήσω άλλα από το χρόνο σας, να κάνω μερικά σύντομα σχόλια στα όσα είπε ο κύριος Παυλόπουλος και ο κύριος Καπερνάρος. Πολύ σύντομα σας παρακαλώ. Θα είμαι σύντομος κύριε Χατζηνικολάου. Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί όλοι συνεννούν σήμερα ότι το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε τότε ήτανε, βοηθάει σήμερα στη δικαιοσύνη και στην απονομή της δικαιοσύνης. Δεύτερον, κύριε Παυλόπουλε, εγώ ανήκα σε έναν χώρο ο οποίος με διέγραψε για τη συγκεκριμένη μου πολιτική στάση. Είναι προφανές ότι συγκεκριμένα πρόσωπα πάντοτε έχουν σχέση με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Και παλαιότερα ήταν το Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά οι θεσμικές αυτές μεταρρυθμίσεις έγιναν όταν ανέλαβαν συγκεκριμένα πρόσωπα. Και εγώ μάλιστα ανεξαρτητοποίησα την αρχή την οποία προηγουμένως είχε υποβιβάσει η Νέα Δημοκρατία. Τρίτον, κύριε Καπερνάρο, το άρθρο 86 του Συντάγματος, όταν έγινε η αναθεώρηση το 2001, δυστυχώς, εψηφίστηκε από το σύνολο των κομμάτων πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Συμφωνώ. Πρέπει δεν να σας πω, πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πρέπει δεν να σας πω ότι καλό είναι να ασκούμε κριτική τότε στην διάδα Βενιζέλου Βαρβιτσιώτη, αλλά παρόλα αυτά η αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 βελτίωσε το προηγούμενο καθεστώς, χωρίς να λύνει όμως το πρόβλημα. Η αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αλλάξει εντελώς ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Επειδή ο κ. Καπερνάρος δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί, ξέρει και ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, υποθέτω ότι το ξέρουν και οι έγκυροι. Όχι, όπου δεν έκανα λάθος να με διαψεύσετε. Και δεν έχω λόγο να μην πω ότι έχετε δίκιο. Άλλο θέλω να πω. Γιατί δεν αναθεωρήθηκε όμως. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, κύριε Καπερνάρο, πρέπει να σας πω ότι τροποποιήθηκε από εμένα στο πλαίσιο που μου επέτρεπε το άρθρο 86, γιατί δεν μπορούσα να αλλάξω την αποσβεστική προδεσμία του 86-2 του Συντάγματος. Γιατί αυτό δεν μπορούσα να τα αλλάξω. Πρέπει να αλλάξω το Σύνταγμα. Ποιος σας εμπόδιζε? Το Σύνταγμα. Πρέπει να αλλάξω. Μιλάω για την περίοδο που είμαι υπουργός. Δεν μπορώ να το αλλάξω τώρα που είμαι ένας απλός πολίτης. Συμφωνώ. Λοιπόν, ο νόμος λοιπόν περί ευθύνης υπουργών άλλαξε με το νόμο 3961 και για πρώτη φορά προβλέφθηκε, για να το ξέρει αυτό ο κόσμος, επιβολή περιοριστικών όρων στους υπουργούς που μέχρι τότε, που διώκονται, που μέχρι τότε δεν επιτρεπόταν. Επιτρέπει επίσης από τη στιγμή που θα αρχίσει η προκαταρτική εξέταση στη Βουλή για πρώτη φορά να επιβάλλεται απόλυτη δίμευση και δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων χρηματοπιστωτικών άλλων τίτλων και κάθε είδους λογαριασμών, για να μπορεί να κάνει, δεν επιτρεπόταν αυτά μέχρι τότε. Και φυσικά στα θέματα της παραγραφής και όχι της αποσβεστικής προδεσμίας, εξισώθηκαν όλες οι παραγραφές με τις απλές παραγραφές που ισχύουν για τους πολίτες. Δυστυχώς δεν είχα στα χέρια μου το Σύνταγμα για να κύριε μπορώ να τα αλλάξω. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Αλλά οι παρεπόμενες ποινές ακολουθούν την κυρία. Παρακαλώ. Πρέπει να ολοκληρώσει ο κ. Καστανίδης. Όταν υπάρχει παραγραφή, μην μιλάμε για παρεπόμενες ποινές. Κύριε Υπουργέ, κύριε Καστανίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εύχομαι καλή συνέχεια στη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να λάβω το θα λόγο. Θα σας δώσω το λόγο. Θέλω να σας γυρίσουμε. Ενόχλησε που είπα για τον κύριο Βενιζέλο. Κύριε Καπερνάρο, θέλω να γυρίσουμε. Βεβαίως τον ενόχλησε και πρέπει να απαντήσει. Μέρος του Πασόκ. Θέλω όμως να σταθούμε στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Στον κύριο Πανούση θα δώσω το λόγο και θα έρθω στον κύριο Παυλόπουλο αμέσως μετά και σε εσάς. Θα κάνω την εξής επισήμαση, ότι είμαστε περίπου στην τρίτη συνωμοσία. Πρώτη συνωμοσία είναι το παιχνίδι με την τρομοκρατία του παρακράτους. Θα επαναφέρω τα μηνύματα από το Twitter στο κέντρο της συζήτησης, γιατί πάντα οι συμπολίτες μας επαναφέρουν εκεί που πρέπει. Μου λένε όταν τελειώσουν με τις καταγγελίες των άκρων, της τρομοκρατίας, της Χρυσής Αυγής, μήπως καταγγείλουν λίγο και τους εαυτούς τους για το κατάντημα της χώρας. Έτσι μου λένε οι συμπολίτες μας και θέλω να το ξαναθυμίσω. Ελάτε κύριε Πανούση. Είμαστε στην τρίτη συνωμοσία. Πρώτη συνωμοσία είναι η τρομοκρατία και που παίζει με το παρακράτος. Δεύτερη συνωμοσία που παίζει η Χρυσή Αυγή με την κυβέρνηση. Τρίτη συνωμοσία τι ακριβώς συμβαίνει με τη δικαιοσύνη που πάει πιο γρήγορα. Εγώ σας έλεγα το εξής. Η Χρυσή Αυγή το πρόβλημα είναι ιδεολογικό, οικονομικό και κοινωνικό. Δεν είναι μόνο δικαστικό. Σας λέω ότι να καταδικαστούν όλοι. Καταρχήν και όλοι να καταδικαστούν, δεν μπορεί να απαγορευτεί το κόμμα, θα πάνε οι αναπληρωματικοί τους. Κατά δεύτερο λόγο, μπορεί να έχουμε μια σημαίνια αυγή με κουστομαρισμένους γερμανοτραφείς, γαλλοτραφείς και αγγλοτραφείς δικηγόρους και γιατρούς, που θα έχουν ένα άλλο στυλ. Άρα το πρόβλημα είναι αν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή το ιδεολογικό και κοινωνικό. Γιατί μπήκαν στα σχολεία, γιατί μιλάμε για φασισμό το 2014.
πώς γίνεται αποδεκτός και γιατί μιλάμε για συμψηφισμούς. Αυτή η ιστορία του νεαρού, να με συγχωρέσετε, είναι το καρκίνος της μεταπολίτευσης. Αυτός ο συμψηφισμός. Έχουμε κακό νόμο, σκοτώνουμε τον νομοθέτη. Διαφωνούμε σε ένα θέμα, πυροβολούμε όποιο βρούμε. Υπάρχουν καλοί και κακοί φόνοι. Αυτά δεν γίνονται. Η δημοκρατία μας συμφωνήσει με τα πράγματα. Ο Τσέ και ο Κολοκοτρώνης που ήταν από πίσω ήταν για δυνάστες και για κατακτητές. Δεν ήταν για δημοκρατίες. Αν πιστεύουμε ότι η δημοκρατία μας μπορεί να αντιμετωπιστεί με όπλα. Πάντως, επειδή μιλάμε για τη Χρυσή Αυγή, η Ελληνοφρένεια σήμερα είπε ότι ήταν ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης. Αν μιλάμε, αν όμως πρέπει κάποιος να συμφωνήσει η δημοκρατία μας, μιλάμε ότι μπορεί η δημοκρατία να αντιμετωπίζεται με όπλα. Μπορεί ο καθένας να λέει ότι θεωρώ ότι δεν είναι δημοκρατία και παίρνω τον νόμο στα χέρια μου. Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν το έχει λύσει η μεταπολίτευση αυτό. Από άλλη μία επισήμαση. Τι συμβαίνει με τη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή? Είναι όλα αυτά τα τεχνικά μέσα, τα θεσμικά μέσα που τους επιτρέπουν να πάει πιο γρήγορα. Συμφωνώ μαζί σας. Ναι. Τους νεκρούς τιμωρία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά ξαφνικά τι έγινε με τη δικαιοσύνη? Δόθηκαν όλα αυτά τα μέσα όμως. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ακόμη και η ευρωπαϊκή ρύθμιση για το μαύρο χρήμα. Όλα. Βοήθησε. Πολύ καλή βοήθησε. Συνεργασία. Άλλαξε και η γενιά των δικαστών. Σωστό. Να πω όμως ένα ολίσθημα που κάνει. Άκουσα υπήρξε και τριβή επίσης της δικαστικής με την εκτελεστική εξουσία. Λέει και για ολίσθημα. Η οποία μπορεί να οδήγησε, κύριε Πανούση, και σε χειραφέτηση πολλών δικαστών. Άρα εσείς λέτε ότι αυτονομήθηκε, ενώ η κυβέρνηση λέει ότι εγώ το σπρώχνω, το ψάχνω και το διαρευνώ. Άρα είναι άγγελο. Και οι δικαστικές ενώσεις. Είμαι υπέρ της δικής σας. Εάν θέλετε υπέρ της δικής σας. Υπέρ της δικής σας είμαι. Υπέρ της δικής σας είμαι. Οι δικαστικές ενώσεις βγάζουν ανακοινώσεις ότι μην παρεμβαίνετε. Έτσι, τώρα. Έχει δίκιο η κυρία Βαλιάνου. Είναι σοβαρό αυτό. Και οι δύο δικαστικές ενώσεις, και δικαστών και εισαγγελών και εισαγγελών. Μην παρεμβαίνετε και μην κάνετε κριτική ακόμα και με την άδεια στον Χριστόδουλο Ψηλό. Αν δεν ξέρετε αυτό, αυτό και αυτό. Εγώ μια φράση να πω και τελειώνω. Πολλά χρόνια πριν. Διότι υπάρχει μια τεράστια. Κύριε Πανούση, ένα λεπτάκι. Πώς έχει αλλάξει η γενιά, δηλαδή, σε σχέση με πρόπερσα, με τη Siemens, που έγινε ξαφνικά ένας κακός χαμός με τη δικαιοσύνη? Άρχισε να φεύγει η κατηγορία από εδώ. Δεν μάθαμε ποτέ τίποτα από εκεί. Κάτια και ο μόνος που δικάζεται είναι ο Μαντέλης για 200 χιλιάρικα. Έχει αλλάξει η γενιά. 400 πόσα είναι τα μάρκα, 200.300 ευρώ. Έχει αλλάξει η γενιά δικαστών. Και μιλάμε για μια κορυφαία υπόθεση τώρα. Όπως αυτή τη Siemens, που δεν μάθαμε ποτέ τίποτα. Δεν πήρε ακόμα στην ανάκριση. 9 χρόνια. 9 χρόνια είναι στην ανάκριση. Ποια γενιά δικαστών είναι? Οι προηγούμενοι δηλαδή τι ήταν, αδιάφοροι, τι άλλο να πω κι εγώ. Και οι σημερινοί είναι πιο έντιμοι δικαστές, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Είναι καταλαβαίνουν, είναι πιο μέσα στην τεχνολογία, καταλαβαίνουν τα οικονομικά θέματα, μπορούν να επικοινωνήσουν, με τράπεζες, μπορούν να καταλάβουν την κίνηση των χρημάτων. Αδιανόητο σκάνδαλο. Κύριε Μαχά, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι για παράδειγμα το να δηλώνει ο Τσουκάτος ότι τα χρήματα πήγαν στο ταμείο του Πασόκ και να λέει ο ταμείος του Πασόκ ναι ήρθαν. Και να απαντά το επίσημο κόμμα, δεν τα έχω στα κοιτάπια μου γραμμένα. Το αυτό δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τα οικονομικά. Σωστό. Δεν χρειάζεται να τα καταλαβαίνεις. Να σου απαντήσω. Φωνάζεις τον πρόεδρο του κόμματος εκείνης της περίοδου ως ουσιώδη μάρτυρα και του λες, ελάτε εδώ κύριε πρόεδρε, μπήκαν τα χρήματα αυτά. Πού μπήκαν, τα έχετε καταγράψει. Από πού ήρθαν. Γιατί ήρθε. Ούτε αυτό όμως, δεν έκανε. Από την άλλη όμως, για να μπορέσεις να αποδείξεις αυτά τα εγκλήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, θα πρέπει να πιστοποιήσεις μια ροή χρήματος, την οποία για να μπορέσεις να την πιστοποιήσεις, πρέπει πρώτα να την καταλάβεις. Και για να μπορέσεις να την καταλάβεις, πρέπει να είσαι και ενήμερος και να μπορείς να επικοινωνήσεις με αυτές τις αρχές. Και συμφωνώ με τον κύριο Καστανίδη σε αυτό που είπε, ότι έχει τεράστια σημασία η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, η οποία είναι FIU στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επικοινωνεί με τις αντίστοιχες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει επιταχύνει πάρα πολύ τη διαδικασία της διερεύνησης και της απόδειξης πολλών εγκλημάτων. Να πω την τελευταία μου φράση. Ναι, κύριε Πανούση, πείτε. Προσέξτε κάτι. Δεν θα φέρουμε σε σύγκρουση και δεν πρέπει να έρθει σε σύγκρουση το λεγόμενο κράτος των πολιτικών με το κράτος των δικαστών. Εδώ θέλει μία προσοχή. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει. Πάντα το φοβόμαστε. Και ένα δεύτερο θέμα, ολίσθημα που δεν πρέπει να πέσουν οι δικαστές, γιατί άκουσα τις αγορεύσεις και στην υπόθεση Τσοχατζόπουλο και στην υπόθεση Λιάπη και είδα δικαστές να ηθικολογούν και να πολιτικολογούν. Ο δικαστής δεν είναι αυτή η δουλειά του. Να πει αν ο βουλευτής ο Τσοχατζόπουλος ή ο τέτοιο ότι πουλήσανε τη δημοκρατία και κάνει δουλειά του να κάνει υπαγωγή των συγκεκριμένων περιστατικών πραγματικών στον νόμο. Εμείς ακούσαμε πολιτικούς λόγους από τους εισαγγελείς και στις δύο περιπτώσεις.
Και ούτε είναι δουλειά να δώσουν αίμα στο λαό. Διότι πολλές ποινές, μετασυγχωρήσεως δηλαδή, που έχουν πέσει τον τελευταίο καιρό σε διάφορους ενόχους, σε πύρους, όπως είναι πολύ μεγάλες ποινές. Είναι σαν να αναλαμβάνει το κράτος των δικαστών μια δύναμη. Είναι ένα στοιχείο υπερβολής. Υπερβολής για να μπορέσει ο λαός να χαρεί ότι να ποιοι είναι οι ακέραιοι. Όχι, ούτε τερτσέτ και πολυζωήδη έχουμε εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Ή αν έχουμε εκεί, έχουμε και στη Βουλή. Έχουμε και στα πανεπιστήμια, έχουμε και στη δημοσιογραφία. Δεν έχουν αποκλειστικά το στένος. Μπορεί να υπάρχουν όμως και τέτοιες επιδιώξεις. Σαφώς δεν το αποκλείουμε. Πολίτες είναι και δικαστές. Σαφώς δεν είναι. Σαφώς κάθεται ότι ορίστε μπαίνουν στη φυλακή. Αυτό ο κύριος Παναγιώτης. Ναι, κυρία φίλη. Αυτό που έχει αλλάξει κατά τη γνώμη μου το τελευταίο διάστημα είναι ότι έχει γιγαντωθεί μια λαϊκή αξίωση. Ο κόσμος. Υπάρχει πίεση από την κοινωνία. Μεγάλη πίεση κοινωνική. Την οποία ακόμη και ανώτατα δικαστήρια τα οποία μέχρι πρότινος νομολογούσαν εις βάρος λαϊκών συμφερόντων, αναγκάζονται σήμερα αυτές τις μέρες να την ακούνε. Λέτε και για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έκρινε το πρώτο μνημόνιο συνταγματικό, παρότι υπάρχει ευρωπαϊκή νομολογία που λέει ότι πρέπει ο νομοθέτης να δικαιολογεί ανεμονόδρομος τα μέτρα αυτά τα οποία λαμβάνει. Όπως επίσης προσεχώρησε στην καταναλογία εν ερμηνεία του συντάγματος, των συνταγματικών δικαιωμάτων και όχι στη δικαιοκρατική ερμηνεία των συνταγματικών δικαιωμάτων όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Δηλαδή έχουμε μια αλλίωση, μια αλλίωση του νομικού μας πολιτισμού είχαμε εκεί. Μια μεταμοντερνιά στο δίκαιο, για να το πω έτσι. Και, τώρα και το δεύτερο θέμα το οποίο υπάρχει είναι. Ναι, αλλά αυτό είναι επικίνδυνο που λέει ο κύριος Φίλης. Δεν διαφωνώ ότι συμβαίνει, αλλά είναι επικίνδυνο. Είναι μια πραγματικότητα της νέας. Θα ξεπεράσουμε δηλαδή κάποτε την οικονομική κρίση και θα ξαναγυρίσουμε. Μα το Συμβούλιο της Επικρατείας έθεσε ως κανόνα την οικονομική κρίση για να καμφθούν συνταγματικά δικαιώματα. Το είχα τελματώσει, θα χαλαρώσει, δεν θα ψάχνει τίποτα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έθεσε ως υπέρτατο κανόνα για να κρίνει τη συνταγματικότητα του μνημονίου το θέμα της οικονομικής κρίσης. Και όχι το Σύνταγμα, τα δικαιώματα, τη δικαιοκρατία. Αλλά δεν είναι σωστό να το δεχόμαστε. Χθες λοιπόν, το Σύνταγμα είναι υπέρκειται αυτό που ονομάζετε εσείς υποκειμενικά διάσωση της χώρας. Εκτός και αν έχουμε Σύνταγμα το οποίο δείχνει τη χώρα έξω. Θα το πάμε στο ειδικό δικαστήριο. Έτσι είπε η απόφαση που έκανε το Μνημόνιο λοιπόν, Συνταγματικό. Η χθεσινή απόφαση δεν την έχουμε διαβάσει ακόμα. Εφημερίδες διαβάζουμε. Δεν ξέρουμε, θα διαβάσουμε ναι, για τους ενστόλους. Που αφορά το δεν μεσοπρόθεσμο. Δεν είναι απόφαση. Που αφορά το μεσοπρόθεσμο. Είναι διάσκεψη. Ναι. Έχουμε πληροφορίες. Εάν οι πληροφορίες ισχύουν, τότε υπάρχει μια άλλη αλλαγή. Μια κάμψη του πρώτου κριτηρίου της πρώτης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Λέω τώρα και τελειώνω. Κύριε. Υπάρχει ένα θέμα πράγματι που δεν πρέπει να πάμε στο κράτος των δικαστών. Αλλά δεν είναι δυνατόν όμως οι δικαστές να λειτουργούν έξω από την κοινή συνείδηση. Για το θέμα του κράτους των δικαστών θέλω να εκφράσω μια άποψη. Θα σας και δώσω το λόγο σε λίγο. Υπάρχει μια συνταγματική τάξη και δεν δυνατόν να εμφανίζεται η δικαιοσύνη ότι συντάσσεται με αποφάσεις της εξουσίας που είναι εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Κρίνεται και η δικαιοσύνη. Δεν υπέραν κριτικής. Πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή. Με τον κύριο Παυλόπουλο θα επανέλθω. Θα μιλήσετε όλοι, θα κάνουμε κύκλο. Και σε 10-15 λεπτά θα πρέπει να πάμε στους συμπολίτες μας να πάρουμε την άποψή τους και να ακούσουμε και κάποια από τα ερωτήματά τους. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Είτε παίχτες Ελλήνων. Για να μην παίρνουν τρίτη στη ζωή σας πρέπει να πείτε στη σοφία των προβλέψεων. Άσκαλε! Ένα μηδέν. Δεν σας τα έλεγα. Δεν μ' ακούτε. Δάσκαλε. Τι. 1-1. Στο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με το live, θα ξεμείνουμε αποδρομής. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα live με τους σημαντικότερους αγώνες στα πρακτορία ΟΠΑ. Πάμε Στοίχημα live. Κάνε το παιχνίδι σου. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Την Κυριακή με τη Real News. Μέγας Αλέξανδρος, ο άνθρωπος φαινόμενο. Το νέο τρίτομο έργο του Σαράντου Καργάκου. Μαζί. Σταμάτης Πανουδάκης, Αλέξανδρος. Ο δίσκος για το μεγάλο στρατιλάτη που έγραψε και γράφει ιστορία. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
Νιτσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νιτσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νιτσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα μας σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Πάμε στον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Κύριε Υπουργέ, ακούσατε, διατυπώνεται ο υπαινιγμός από πολλές πλευρές ότι είναι επισπεύδουσα η κυβέρνηση σε σχέση με την Χρυσή Αυγή, διότι έχει πολιτικές απώλειες και προσπαθεί να τις αντιμετωπίσει δια της δικαστικής όδου. Ουδείς ποτέ από την κυβέρνηση που νόησε κάτι τέτοιο. Ακούω διάφορες περμολογίες κατά καιρούς. Λέω λοιπόν ότι πρώτον, πρέπει να σεβαστούμε τη δικαιοσύνη όταν κάνει τη δουλειά της. Δεν είναι δυνατόν, όταν μάλιστα δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες του πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, να αρχίζουμε να κάνουμε κριτική, ιδίως όταν είχαμε τα θέματα των προφυλακίσεων. Δεν υπήρξε και ένα μπέρδεμα μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι μιλούσαν δημόσια ανάμεσα στη σύλληψη και την προφυλάκηση. Ας σεβαστούμε τη δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση αυτό δεν ανακατεύεται, δεν έχει κανένα δικαίωμα να ανακατευθεί. Και λέω σε αυτό το οποίο έθεσε ο κ. Σωτηρέλης προηγουμένως. Αφού διευκρινίσω, γιατί πέρα δεν διευκρινίζουμε αυτά, γιατί ζούμε σε πονηρούς καιρούς, ότι ήμουν ο άνθρωπος που στην εκπομπή της κυρίας Κάτιας Μακρύ είχα πει ότι δεν χρειάζεται καν αλλαγή της νομοθεσίας, αλλά μπορούσε να τεθεί ζήτημα εφαρμογής των άρθρων 187 και 187α του ποινικού κώδικα για εγκληματική οργάνωση. Και το τονίζω αυτό το πράγμα, γιατί ήταν μία μέρα πριν ξεκινήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν ο κ. Δένδιας είχε ανακοινώσει ένα νομοθετικό νομοθεσία. Πλαίσιο, νομίζω ότι ήταν λοιπόν ότι η δημοκρατία, η πραγματική δημοκρατία, απέναντι στους εχθρούς της, και η Χρυσή Αυγή είναι αποδεδειγμένος εχθρός της δημοκρατίας, δεν χρειάζεται να το δούμε αυτό το πράγμα, ούτε περιμένουμε δικαστικές αποφάσεις για να το δούμε. Η συμπεριφορά τους, το παρελθόν τους το αποδεικνύουν. Η πραγματική δημοκρατία αμήνεται έναντι των εχθρών της, όχι με τα όπλα τα δικά τους, αλλά με την ίδια την ελευθερία. Και το λέω αυτό γιατί είμαι πολύ προβληματισμένος, εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εάν και κατά πόσο με το άρθρο 29 του Συντάγματος, όπως έχει σήμερα το άρθρο 29 του Συντάγματος, είναι δεδομένο το οποίο ο κ. Σωτηρέλης δεν μπορεί να τεθεί ένα θέμα, ένα κόμμα, συγγνώμη, εκτός νόμου, αλλά εγώ είμαι πολύ προβληματισμένος ακόμα και αν φτάσουμε στην περίπτωση της καταδίκης για εγκληματική οργάνωση, αν είναι δυνατόν με το άρθρο 29 όπως έχει σήμερα
να τεθεί ζήτημα ότι το κόμμα αυτό τίθεται εκτός νόμου. Αν υποθέσουμε ότι αλλάζουμε την νομοθεσία και λέμε ότι ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση ο Άριος Πάγος, ο οποίος πήρε την αρχική δήλωση, πρέπει να διαπιστώσει τώρα ότι δεν υπηρετεί τη δημοκρατική αρχή. Αν υποθέσουμε, και αυτό εγώ δεν το θεωρώ εφικτό, θα τονίσω τον κύριο Σωτηρέλη. Αυτό εννοώ και αυτό, εγώ, με νομοθεσία ότι καινούργια. Αυτό, ότι αυτό θα προϋπέθεται. Δεν μπορεί όσο τρέχει η περίοδο στην νομιμότητα να συμβεί. Αυτό λέει θα προϋπέθεται, αυτό θα προϋπέθεται με ερμηνεία ταυτόχρονη και του άρθρου 51 παράγραφος 3 του Συντάγματος, ότι έχουμε αμετάκλητη καταδίκη και ταυτοχρόνως ότι έχουμε αμετάκλητη καταδίκη που συνεπάγεται και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Άντε να το δούμε με πολύ ευρεία ερμηνεία που εμένα με προβληματίζει, γιατί τονίζω. Αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν μπορεί να κάνουμε ευκαιριακές ερμηνείες του Συντάγματος. Και το τονίζω. Το μεγαλύτερο ζήτημα, κύριε Σωτηρέλη, αυτή είναι η άποψή μου. Είναι η άποψη των περισσότερων συναδέλφων. Έχετε το δικαίωμα να έχετε την άποψή σας. Σας λέω ποια είναι η δική μου. Απλώς δεύτερον, επισημαίνω ότι αφορά τα κολλήματα, δεν αφορά το κόμμα. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας ξαναλέω, δεν μπορείτε να αγνοήσετε το άρθρο 51, παράγραφος 3, το οποίο υπονοεί ότι ειδικά για στέρηση της δυνατότητας να μετάσχει σε εκλογές ή οτιδήποτε προϋποθέτει αμετάκλητη καταδίκη. Θέλει αμετάκλητη απόφαση. Δηλαδή, ξέρετε πόσο καιρό θα χρειαστεί για να φτάσουμε σε αμετάκλητη καταδίκη. Βέβαια. Μόνο άρα, λοιπόν, προς τα μην πρόσωπα, δημιουργούμε εντυπώσεις τέτοιες ώρες. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό είναι το ζήτημα το ένα. Και υπάρχουν και δύο άλλα θέματα τα οποία θέλω απλώς και μόνο να θίξω. Αμετάκλητη καταδίκη στο κόμμα, πώς γίνεται, πώς νοείται. Μα δεν νοείται. Θα πρέπει να κηρύξετε το κόμμα. Δεν αφορά την κλιματική οργάνωση αυτό. Στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 187-187α του ποινικού κώδικα, και αν αυτό μπαίνει μέσα στο πλαίσιο του άρθρου 29 του συντάγματος, όπως έχει σήμερα, που για μένα ούτε σε αυτό είναι. Σε καμία περίπτωση δεν χωρεί αυτό. Ξαναλέω λοιπόν, δεύτερον, για να πάω γρήγορα για να μην στερώ το λόγο από τους άλλους. Το δεύτερο το οποίο θέλω να τονίσω είναι το ζήτημα. Το οποίο αφορά, επειδή ελέγχθηκε προηγουμένως από τον κύριο Καστανίδη, ελέγχθηκε από τον κύριο Καπερνάρο. Κύριε Καπερνάρε, πράγματι σήμερα πρέπει να αλλάξω το άρθρο 86 του Συντάγματος. Δεν το συζητώ. Αλλά προσέξτε. Κύριε Παυρόπουλε, να σας πω κάτι που έλεγαν οι προφυλακισμένοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Αυτοί που προφυλακίστηκαν την τελευταία φορά, βγαίνοντας από το ανακριτικό γραφείο, είπαν στις κάμερες. Και πρέπει να δώσετε μία απάντηση σε αυτό. Ο ξηρός παίρνει άδειες και κυκλοφορεί ελεύθερος και εμείς βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου προφυλακιζόμαστε ενώ δεν είμαστε. Και δεν το λέγανε αυτό, και απόψε Έρικα. Έβγαλαν κάποιες ανάλογες ανακοινώσεις μετά την εμφάνιση. Την απάντηση την έδωσα από την αρχή της εκπομπής όταν είπα ότι θα πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί πώς εφαρμόζουν τέτοιες διατάξεις. Εδώ δεν είναι όμως θέμα πολιτείας η οποία δεν έχει ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο, αλλά του τρόπου εφαρμογής, και το τονίσαμε προηγουμένως. Και δεν είναι δυνατόν να αποδεχθώ τέτοια επιχειρήματα από την πλευρά της Χρυσής Αυγής, δηλαδή να εκμεταλλεύεται τέτοιες αστοχίες, ας το πω έτσι, συγκεκριμένων αποφάσεων, για να βγαίνει λάδι πια η Χρυσή Αυγή. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω, επαναλαμβάνω, το άρθρο 86 του Συντάγματος σε σχέση. Ακούστε μια παρατήρηση πριν. Γιατί αναθεωρήσατε το ασυμβίβαστο των βουλευτών και δεν αναθεωρήσατε το 86 του Συντάγματος? Να πω το εξής. Το 2007. Το 2001, γιατί ξέρετε τι έγινε. 7. Έφυγε το Πασόκ και θα το αφήσουμε. 7-8. Κύριε Χατζηνικολάου, το λέω ότι το άρθρο το 2001, η αναθεώρηση σχετικά με το νόμο περί ευθύνης υπουργών ήταν μια τεράστια πρόοδο σε σχέση με εκείνα που έγιναν προηγουμένως. Σήμερα δεν είναι παρκές. Ζούμε άλλη εποχή. Όμως, και το λέω και για τον κύριο Παπα-Νικολάου, κύριε Πρόεδρε, αυτό που είναι πρόβλημα σε μένα το βουλευτή που ψήφισε την αναθεώρηση και το άρθρο 86 του Συντάγματος στην εποχή εκείνη είναι το εξής. Δεν κατάλαβα ποτέ, ενώ όλοι οι βουλευτές το λέγαμε μέσα στη Βουλή, εγώ προσωπικά το είχα πει πολλές φορές. Γιατί στο άρθρο 86 του Συντάγματος, που λέει ότι υπάγονται σε αυτή την αποσβεστική προθεσμία τα εγκλήματα εκείνα τα οποία τελούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων, για ποιο λόγο δεν εκμεταλλεύτηκε την ερμηνευτική εκδοχή που είναι απολύτως εφικτή, και μπορείτε να μας το πείτε, το άρθρο 86, που λέει ότι στην ουσία κατά την άσκηση των καθηκόντων δύο είναι τα βασικά εγκλήματα. Παράβαση καθήκοντος και απιστία περί την υπηρεσία. Η δωροδοκία, που ο φίλος και συνάδελφος ο κ. Καπερνάρος ανέφερε προηγουμένως, η δωροδοκία, ενεργητική και παθητική, δεν είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων. Είναι επευκαιρία. Αν λοιπόν ο οποιοσδήποτε δικαστής ερχόταν και έλεγε, όταν η Βουλή έχει αποδεχτεί αυτή την ερμηνεία, ερχόταν και έλεγε, δεν τη στέλνω την υπόθεση στη Βουλή, γιατί δεν θεωρώ ότι υπάγεται στο πλαίσιο του άρθρου 86, ώστε να δω ότι αυτό έγινε κατά την άξη των καθηκόντων. Και ακολουθούσε αυτή την ερμηνεία. Αν βρισκόταν συμβούλιο, που προτάθηκε στην περίπτωση Μαντέλη αυτό το πράγμα, και το ξέρετε, και δεν δέχτηκε το συμβούλιο, γιατί η δικαιοσύνη δεν δέχτηκε τη διεύρυνση της ερμηνείας του άρθρου 86 του Συντάγματος? Και το τελευταίο, εις απάντηση του κυρίου Φίλη.
να είμαστε προσεκτικοί με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν απαντήσατε σε μένα όμως. Του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε μένα δεν απαντήσατε. Για την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Πρώτον, μιλάμε για διάσκεψη. Δεύτερον, ξέρετε τι σημαίνει διάσκεψη. Ότι δεν έχει διατυπωθεί κανένα σκεπτικό εκτός ένα υποθετικό διατακτικό της απόφασης. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν αύριο ένα μέλος της διάσκεψης, ένα μέλος της Ολομέλειας πει ότι εγώ θέλω να συγκληθεί και πάλι γιατί έχω αλλάξει γνώμη, μπορεί να αλλάξει η απόφαση. Δεύτερον, δεν γνωρίζουμε τι λέει η απόφαση αυτή. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την απόφαση 668. Τερατώθηκε η διάσκεψη σε δεύτερη διάσκεψη και λήφθηκε η απόφαση. Είναι η πληροφορία. Η σημερινή διάσκεψη. Αλέξη μου, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι ένα μέλος, όσο δεν έχει δημοσιευτεί αυτή η απόφαση, να ζητήσει επανάληψη της διάσκεψης, αυτό μπορεί να γίνει. Ξαναλέω λοιπόν ότι εδώ γνωστό, η 668, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έχει προβληματίσει, το έχω γράψει, το έχω πει και δημόσια για το θέμα του μνημονίου, έχει αφήσει όμως πάρα πολλά παράθυρα ανοιχτά. Και ίσως εκεί πρέπει να δούμε τη λιδία λίθου για την απόφαση. Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Παπαδόπουλο. Τη λιδία λίθου της απόφασης αυτής. Εγώ θεωρώ ότι στην απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν έχω πληροφόρηση με βάση την ομολογία, θεωρώ ότι το Συμβούλιο Επικρατείας θα δει το σκεπτικό με αριθμό 35 της απόφασης 668 που έλεγε, τότε που λέγανε για τις περικοπές μισθών, ότι δεν μου είπε συγκεκριμένα κάποιος για το συγκεκριμένο ζήτημα και επομένως δεν έχω τα κριτήρια για να μπορέσω να το κρίνω. Ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν κατάλαβα καλά, επρόκειτο για αίτηση ακυρώσεως η οποία αφορούσε αποκλειστικά το θέμα των ενστόλων. Ας δούμε λοιπόν το σκεπτικό αυτό και να δούμε. Μήπως εκεί το Συμβούλιο Επικρατείας έχει ανοίξει ένα δρόμο που δεν τον είχαμε σκεφτεί. Να σας απαντήσω σε αυτό το πολύ σοβαρό ερώτημα. Θα κάνω το θέμα. Κύριε Παυλόπουλε, επειδή ήσασταν οι δύο που βάλατε αυτό το θέμα, για μένα είναι ζωτική σημασία αυτό το 86 του ζητάμενου. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να μου απαντήσετε ευθέως γιατί 2007 ή 2008 στην αναθεώρηση του Συντάγματος, αναθεωρητική εσείς στην κυβέρνηση, αναθεωρητική βουλή, γιατί αναθεωρήσετε το ασεβίβαστο και δεν αναθεωρήσετε αυτό την ντροπή, αυτό το όνειδος του 86 του Συντάγματος. Διότι από την προηγούμενη αναθεώρηση απήχαν 5 χρόνια μόλις και δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση τη σημερινή. Δεν ήταν 5 χρόνια, φανταζόταν... ήταν 8 χρόνια. Όχι. Το 2001 ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση και ξεκίνησε η επόμενη. Και με τον εκλογικό νόμο το 2003. Γιατί δεν είδατε στα 6 χρόνια τι γίνεται. Δεν ήταν η εποχή, κύριε Καπαδόπουλο. Κύριος Πρόεδρος, μου κάνετε μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Πράγματι, η παράβαση καθήκοντος και η απιστία περί την υπηρεσία υπάγονται στα εγκλήματα περί την υπηρεσία των άρθρων 235 επόμενα του ποινικού κώδικα. Μεταξύ αυτών των άρθρων είναι και η δωροδοκία και η δωροληψία, η παθητική και η ενεργητική δωροληψία. Θεωρώ λοιπόν ότι στα εγκλήματα του άρθρου 86 δεν είναι μόνο η παράβαση καθήκοντος που μπορεί να κάνει ο υπουργός ή η απιστία περί την υπηρεσία, αλλά και η δωροληψία, η παθητική δωροδοκία. Υπάγεται και αυτή στο άρθρο 86. Δυστυχώς. Όχι ως έγκλημα όμως, προσέξτε. Δεν έπειτα κάθε έγκλημα περί σας παρακαλώ να μην εξελιχθεί η εκπομπή σε νομικό συνέδριο. Παρακαλώ, όταν ο υπουργός παρακαλώ. Είναι νομικά. Κοντεύει να εξελιχθεί σε συνέδριο. Να πω όμως και το τελευταίο που δεν είναι. Για νομικά ζητήματα που δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε όλοι. Να πω και το τελευταίο. Ορίστε, κυρία Μακρύ. Μία παρατήρηση πολύ σύντομη, κύριε Πρόεδρε, για τη Χρυσή Αυγή. Γιατί άκουσα μου και μετά να μας πει για το κράτος των δικαστών. Άκουσα και τον κύριο Μητρόπουλο, άκουσα και τον κύριο Παυλόπουλο. Αυτή τη στιγμή όμως, ποια είναι η εικόνα, σαν η δικαιοσύνη να κάνει άλματα μπροστά, δηλαδή από ένα κόμμα έχουμε 6 προφυλακισμένους, 3 κατηγορούμενους, δηλαδή 9 στους 18 βουλευτές, η δικαιοσύνη έχει τις ενδείξεις για να τους προφυλακίσει και να τους αποδώσει βαρύτατες κατηγορίες και το πολιτικό σύστημα κάθεται πίσω από νομικά πράγματα, δεν κάνει απολύτως τίποτα και είναι και εξαιρετικά μήχανο. Τη μία τους κόβει τη χρηματοδότηση, αλλά δεν κόβει τους μισθούς των προφυλακισμένων βουλευτών. Γιατί μιλάτε είναι για όλο το πολιτικό σύστημα όμως. Γιατί στην προηγούμενη συζήτηση, στη διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και η Δημάρη είπε ναι, το βλέπουμε συμπαθητικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε όχι. Το ΚΚΕ επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Γι' αυτό όλο το πολιτικό σύστημα, γιατί όλο το πολιτικό σύστημα έχει πάρει θέση. Πάντως ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Εγώ λοιπόν αυτό που βλέπω είναι ότι η δικαιοσύνη πάει μπροστά. Και η Βουλή παρακολουθεί την Χρυσή και δεν παρέκαψαν το θέμα. Κύριε Μακρύ, ο υπουργός έστειλε τις 30 δικογραφίες. Ακούω τον κύριο Μητρόπουλο με έκπληξη να λέει όχι, είναι ένα ανώμημο κόμμα και δεν μπορούμε να το απογορεύουμε. Είναι μια εγκληματική οργάνωση κατά τη δικαιοσύνη, κύριε Μητρόπουλο. Είπατε τα ίδια και μην εκπλήξετε. Ό,τι είπαμε εμείς και ο κύριος Παύλος. Είπαμε τα ίδια. Τι είπαμε. Μου επιτρέπετε, κύριε Χαζή. Είπαμε το εξής. Ότι ο εισαγγελικός έλεγχος τρέχει.
με ένα αμφίβολο είναι κάποιοι, άκρος τεκμηριωμένο πόρισμα, αλλά είναι κάποιοι τρίτοι. Αλλά τι είπαμε, δεν μπορεί όσο τρέχει αυτό το οποίο εσείς συμφωνείτε και υπερθεματίζουμε όλοι, να κυνηθεί παράλληλη, διοικητική, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, καταστατικού χαρακτήρα διαδικασία για να αποβληθεί, όσο δεν έχει περατωθεί αυτό το οποίο είπατε. Αυτό λέμε εμείς. Τι δηλαδή, και αν ούτε και μετά. Αυτό, και να περατωθεί ακόμη. Έτσι. Και πρέπει, και μετά τι είναι το επικίνδυνο. Γιατί χαίρομαι που είναι εδώ και ο κύριος Παναγιώτης. Τι είναι, πρέπει να ταυτοποιηθούνε. Να υπάρξει απόλυτη ταύτιση της δολοφονίας Φίσα, τουλάχιστον με την ηγεσία, για να επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο λέει η κυρία Εισαγγελέας. Αν δεν γίνει, θα είναι όλα και θα δημιουργηθούν σκληρές καταστάσεις, κύριε Παναγιώτη. Το αντιλαμβάνεστε τι, με τι παίζουμε. Όχι, και λέτε τώρα ότι εμείς προχειρολογούμε. Δεν το λέτε εσείς. όταν λέμε ότι δεν πρέπει να κινηθεί καμία καταστατική διαδικασία διοικητικής φύσης, όσο τρέχει αυτό και αναμένουμε με αγωνία. Γιατί χρηματοδότηση, γιατί τους την κόψατε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν απαιτεί η χρηματοδότηση να είναι διοικητικό μέτρο. Η χρηματοδότηση είναι διοικητικό μέτρο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ δεν την ψήφισα τη χρηματοδότηση, δεν ψήφισα υπέρ της διακοπής, αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα, αλλά δεν πρέπει να πάμε στην έσχατη διοικητική πρωτοβουλία που θα δημιουργήσει προβλήματα. Όπως το Καμερνάρο, λέτε κακός και η χρηματοδότηση. Εγώ ψήφισα. Ψήφισα. Κύριε Χατζηνικολάου, έθεσε κανείς θέμα απαγόρευσης χρυσής αυγής από την κυβέρνηση. Σε περίπτωση που είπα, αυτό ήταν το ερώτημα, κύριε. Το θέμα που τέθηκε στη Βουλή και άλλοι συνάδελφοι, και ο Μανώλης Ογλέζος θα το πάρουμε, είπε όχι στην αναστολή της χρηματοδότησης του κόμματος της Χρυσής Αυγής. Διότι, διότι έχει ο νόμος αυτός που πέρασε τελικά στη δεύτερη παράγραφο ότι τα χρήματα αυτά θα τους δοθούν εάν υπάρξει αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Δηλαδή με αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση θα επιστρέψουν τα χρήματα στη Χρυσή Αυγή. Μα δικάζεται όλο το κόμμα ή ορισμένα στελέχη. Αυτά να τα πείτε σε αυτούς που ψήφισαν γενικά. Το θέμα είναι καθαρά νομικό. Παρακαλώ, κύριε Ιωάννη. Υπουργείο Εσωτερικών, τώρα που είναι στην ευθύνη μας και την νομοθεσία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το ζήτημα καταρχάς δεν συναρτάται με απαγόρευση κόμματος. Και να το πω έτσι και λίγο παραστατικά, σε κάποια συνθήματα, αν έχετε δει που γράφει Χρυσή, γράφουν Χρυσή Αυγή, πάνε κάποιοι που βάλουν και βάζουν ένα κατσουνάκι πάνω από τα ίδια και γίνεται Χρυσά Αυγά. Προφανώς, αν απαγορεύσει το κόμμα, την επόμενη μέρα θα του ξεφτρώσει κάποιο άλλο, όπως έγινε και στην Τουρκία με τα ισλαμιστικά κόμματα, όπως έχει γίνει στη Γερμανία με νεοναζιστικά. Κανείς δεν θέτει αυτό το ζήτημα και απορώ γιατί επανέρχεται. Κανείς δεν έχει θέσει ζήτημα απαγόρευσης κόμματος. Κυβερνητικά ένας. Βεβαίως. Δεύτερον τώρα. Ίσως ό,τι αφορά τη διακοπή, την αναστολή της χρηματοδότησης. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αναστολή. Ξέρετε ότι έγινε μνήμα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Τι λέει αυτή η νομοθεσία μεταξύ άλλων? Ότι δεν είναι νοητό να μην κάνει οτιδήποτε μπορεί το κράτος έτσι ώστε να μην υπάρχει η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος ή οποιαδήποτε υλική συνδρομή. Πόσο μάλλον με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων να χρηματοδοτούνται εγκληματικές δραστηριότητες. Και συνεπώς το ζήτημα δεν είναι η απαγόρευση της Χρυσής Αυγής. Το ζήτημα είναι να μην πηγαίνουν τα λεφτά του Έλληνα φορολογουμένου σε χαρτζηλίκια για μαχαιρώματα. Και το θέμα είναι. Όχι, 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 θα εδώ αφήσω να τελειώσει. Και το θέμα. Εδώ είναι το ζήτημα που παρουσιάζεται. Και το θέμα. Ποιος θα κρίνει αυτό, η νομοθετική εξουσία, όταν καθήλυνα αρμόδιο όργανο είναι η δικαστική? Γιατί αυτή τη στιγμή επιστρέφει τα χρήματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και δεν περιμένει αμετάκλητη δικαστική απόφαση καταδίκηση. Λοιπόν, γιατί εντωμεταξύ μπορεί να έχουν συμβεί πάρα πολλά και όχι μόνο. Τα έχει διαλυθεί καθόλου τα χρήματα που θα επιστρέψει. Παντελώς ανακριβές ότι πρέπει, να αποδειχθεί ευθεία σύνδεση τη ηγεσία με τη δολοφονία Φίσα. Αρκούν τα μαζικά πογκρόμ και τα οργανωμένα, αρκούν και πάρα πολλά άλλα που έχουμε δει προκειμένου. Αν τελικά τα δεχτεί το δικαστήριο, τα έχουμε δει όμως, έτσι. Τα σχετικά με τα όπλα. Αν τελικά τα δεχτεί. Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και λένε τέτοια πράγματα. Υπουργείο Εσωτερικών είμαι. Εσωτερικό. Λοιπόν, τότε είχε κάνει και η δικαιοσύνη. Να αποδειχθεί η κατηγορία για το οργανωμένο έγκλημα. Την προηγούμενη θητεία. Την προηγούμενη θητεία ήταν Γενικός Γραμματέας. Τώρα, όσον αφορά. Θα μου επιτρέψετε να πω και μία κουβέντα ακόμα. Έτσι. Όσον αφορά το ζήτημα της διαφθοράς. Θα σας πω ότι ένας από τους νόμους
τον οποίο έκανε μία ο κύριος Καστανίδης, στον οποίο εγώ, παρόλο που είδα μια έτσι μορφή, εγώ αποδίδω σαφώς τα εύσημα για την νομοθεσία που πέρασε. Και θα προσθέσω βέβαια σε αυτά ότι υπήρξε και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, υπάρχει πλέον άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών πολύ πιο εύκολα και από τις φορολογικές αρχές και όχι μόνο από την Ελλάδα. Εξαρτάται από για σε ποιον αναφέρεται το άνοιγμα. Αλλά. Εξαρτάται για ποιο πρόσωπο είναι. Ότι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους μπορέσαν να προχωρήσουν αυτές οι υποθέσεις είναι ότι μεταξύ αυτών των διατάξεων δώσαμε δυνατότητα στους ανακριτές να ασχολούνται αποκλειστικά με αυτές τις υποθέσεις και να μην δικάζουν κοινόξυτα και διατροφές ανάμεσα στις Ζήμες και στον Τζοχατζόπουλο. Ένα, που δεν υπήρχε. Χρειαζόταν νόμο, θα μπορούσαν να το είχαν κάνει και τα δικαστήρια μόνο του. Δεν το κάνανε και το κάναμε με νόμο. Δεύτερον, τους δώσαμε τη δυνατότητα να πάρουν οδήποτε τεχνικό σύμβουλο ήθελαν. Για ποια Siemens μιλάτε, κύριε Ιωαννίδη? Όχι, σας λέω. Απασχόλησε ποτέ η Siemens? Όχι. Λέω γιατί εγώ ξέρω ότι οι πρωταγωνιστές της Siemens πήγανε με αστυνομική συνοδεία στο αεροδρόμιο και πήραν το αεροπλάνο και φύγανε. Και εδώ μας έμειναν τρία γραφεία στο εφετείο για να επιμερών Νέα Δημοκρατία. Και ακόμα η ανάκριση στη γι' αυτό φτιάχνει ένα δέντρο. Δεν υποτίθεται. Έχετε μία αγωνία με τον κύριο Βενιζέλο. Αλλά ό,τι λέμε δεν είναι για τον κύριο Βενιζέλο. Εγώ θέλω λιγάκι φθοροποιώ το να αναλογόμαστε μεταξύ μας σε κάποιο τύπο ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Επί του πρακτέου, υπάρχει μια στοιχειώδη συνένεση προκειμένου να προχωρήσουν αυτού του τύπου υποθέσεις για τις διαφθορές? Υπάρχει μια στοιχειώδη συνένεση να δούμε κατάματα το ζήτημα της τρομοκρατίας που δεν εμφανίστηκε με το μνημόνιο? Μην κάνουμε λάθος. Και επίσης πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν μνημόνιο, αλλά δεν έχουν ούτε Χρυσή Αυγή ούτε τρομοκρατία. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα, έγκυρη πηγή μου από τον Κορυδαλό μου λέει, και πρέπει να σας πω ότι το πιστεύω γιατί είναι δοκιμασμένη πηγή, ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί ότι ο Ξηρός θα φύγει 7-8 μέρες πριν. Έτσι ακριβώς. Ο κύριος Καραθανασόπουλος και μετά ο κύριος Πρόεδρος. Συγγνώμη, σας το είπα πριν. Ότι θα βγει με άδεια. Ότι θα βγει με άδεια. Και την ημέρα που έφυγε. Κύριε Χατζημαρκάκη, 7-8 μέρες πριν είχε ειδοποιηθεί για την ακριβή ημέρα που θα έπαιρνε άδεια. Κύριε Χατζηνικολάου, σας το λέω από την προηγούμενη πείρα τη δικιά μου ως Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Όταν παίρνει άδεια ένας εγκληματίας και ιδίως όταν ο εγκληματίας αυτός έχει την ιδιομορφία αυτού του είδους, όπως είναι η περίπτωση Ξηρού, τότε ειδοποιούνται για το ότι πρόκειται να βγουν και τα δύο υπουργεία. Και είναι το απόλυτα κατανοητό. Έτσι και το Δήμο Δικαιοσύνης και το Δημόσιο Στάξη. Λοιπόν, υπάρχει αμέλεια. Για ποιο λόγο ειδοποιούνται, κύριε Υπουργέ? Συλλέτε, κύριε Μαχαρή. Για να πάρουν τα μέτρα. Αφού του βγει η απόφαση. Με αυτό είπα και εγώ. Όταν βγει η απόφαση, ειδοποιούνται. Γιατί βγει. Το θέμα είναι ότι δεν τον παρακολούθησε ποτέ κανείς. Ελάτε, κύριε Καραθανασόπουλο. Λέω, σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν τη Χρυσή Αυγή, καταρχάς δεν αμφισβητείται από κανέναν ότι υπήρξε μια σοβαρή καθυστέρηση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Γιατί μετά και τη δολοφονία. Τα λέω, και μετά τη δολοφονία, ναι, γιατί μόνο μετά τη δολοφονία του Φίσα δόθηκαν. Προσκομίστηκαν ο φάκελος με τις 32 τρατήσεις πάσης υποθέσεις. Ένα λεπτό να ρωτήσω. Που ήταν προγενέστερες. Ένα κρατούμενο. Υπήρξε αυτή η καθυστέρηση, κατά τη γνώμη σας, από πολιτική αμηχανία ή από πρόθεση, από βούληση πολιτική? Γιατί ορισμένοι δικαστικοί λένε, έχω συζητήσει εγώ με ορισμένους και λένε ότι το πρώτο διάστημα, ακόμη και η κρατική λειτουργία, δηλαδή ο αστυνομικός, ένιωθε μια αμηχανία μπροστά στο βουλευτή. Ένα μούδιασμα. Ναι, έβλεπε τον βουλευτή να αναποδογυρίζει τον πάγκο στη λαϊκή, πήγαινε να τον συλλάβει και του λέγε «Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου». Ναι, αλλά το βλέπαμε σε ρεπορτάζ, τα βλέπαμε όλα αυτά. Τα βλέπαμε, βεβαίως ήταν, τα βλέπαμε. Ήταν οι πρωταγωνιστές, το θέμα είναι γιατί δεν κινήθηκαν οι εισαγγελικές αρχές. Να απαντήσω. Γρήγορα κάποιες δίκες. Να απαντήσω λοιπόν. Και πριν που γιατί, ακόμα. Ναι, λέω γιατί η Χρυσή Αυγή είναι παιδί του συστήματος. Το αξιοποιεί το σύστημα και το πολιτικό και το οικονομικό. Και είτε του δίνει φαίνεται αβάντα, ότι ήταν πολύ άτακτο παιδί, είτε όμως, του δίνει αβάντα τώρα, όταν το χρειάζεται να παίξει το ρόλο το κατασταλτικό. Και βεβαίως όταν αρχίζει και τα σχέδια της εξυπηρετούνται και με άλλους τρόπους του συστήματος, τα σχέδια του συστήματος, τότε μπορεί και να περιορίζει και τη δράση της Χρυσής Αυγής ή παρόμοιων τέτοιων οργανώσεων. Δεν είναι λοιπόν αντισυστημικό κόμμα, είναι παιδί του συστήματος και μάλιστα εκτελεί τον πιο βρώμικο ρόλο. Ένατο. Αυτό έχει δείξει ιστορική διαδρομή. Αξιοποιείται λοιπόν από το σύστημα και από το πολιτικό. Δεν αναπτύσσεται μόνη της Χρυσή Αυγή. Από αυτή λοιπόν την άποψη δεν φταίνε οι άνεργοι για τη Χρυσή Αυγή. Γιατί στο τέλος θα τους φορτώσουμε ότι το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής οφείλεται στους ανέργους. Δεν οφείλεται. Χρηματοδοτείται, στηρίζεται, προβάλλεται από μέσα μαζικής ενημέρωσης και
προσπαθεί να τις φορέσουν και φωτοστέφανο πολλές φορές στο παρελθόν. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής. Πρώτον, ότι υπήρξε μια περίοδος, ας πούμε, που θυμούμε εγώ τη Γριούλα, πώς την πάνε τη Γριούλα. Που τις φορούσαν φωτοστέφανο. Ναι. Από αυτή λοιπόν την άποψη λέμε λοιπόν πάρα πολύ καθαρά ότι βεβαίως το δικαστήριο είναι αρμόδιο να τιμωρήσει τις εγκληματικές ενέργειες και πράξεις. Από την άλλη όμως τη μεριά, η ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, ο ναζισμός, ο οποίος είναι ακριβώς εγκληματική ιδεολογία, αυτή είναι που διαμορφώνει τα εγκλήματα, πρέπει να τιμωρηθεί από την παρέμβαση των εργαζόμενων του λαού, από την ίδια τη λαϊκή πάλη. Σε μια λογική και ο φασισμός που είναι παιδί του συστήματος και η τρομοκρατία που αποτελεί εργαλείο και μηχανισμό του συστήματος να το ανατρέψει συνολικά μαζί με το σύστημα. Και σε αυτή την προσπάθεια εμείς είπαμε πάρα πολύ καθαρά πρώτον ότι δεν πρέπει να αξιοποιηθεί η δίωξη των εγκληματικών ενεργειών της Χρυσής Αυγής στην κατεύθυνση της, του να έρθει και ξανά στην επικαιρότητα η αντιδραστική θεωρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δύο άκρων. Και ταυτόχρονα μέσα από αυτή τη διαδικασία να ποινικοποιηθεί η δράση του λαϊκού παράγοντα, του συνδικαλιστικού κινήματος και των δυνάμεων οι οποίες έχουν μια ριζοσπαστική πολιτική και ιδεολογία. Άρα λοιπόν είναι δύο ζητήματα τα οποία χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και αυτό το λέω για ποιο λόγο? Γιατί κοιτάξτε, η δημοκρατία δεν είναι ουδέτερη, δεν υπερίπταται. Δουλεύει μέσα ένα νομοθετικό πλαίσιο, αστικό νομοθετικό πλαίσιο, που το διαμορφώνουν συγκεκριμένοι συσχετισμοί σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Άρα λοιπόν εξυπηρετεί συμφέροντα. Είναι λοιπόν η δικαιοσύνη αστική, είναι ταξική. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, ενώ βλέπουμε τώρα τέτοιου είδους ενέργειες, ταυτόχρονα την ίδια στιγμή έχουμε διώξεις και ποινές σε εργαζόμενους που αγωνίζονται, σε αγρότες που διεκδικούν τα δικαιώματά τους, σε μαθητές που προσπαθούν να προστατεύσουν το δικαίωμα στη μόρφωση. Την ίδια ακριβώς έχουμε την απόφαση για τις σκουριές και για μια σειρά άλλα ζητήματα. Από αυτή λοιπόν την άποψη εμείς το λέμε πολύ καθαρά ότι η δικαιοσύνη και το δικαστήριο δεν πρόκειται να είναι αυτό το οποίο θα δώσει τη λύση στα προβλήματα της φτώχειας και της εξαθλίωσης που αντιμετωπίζει ο λαός και στην ολομέτωπη επίθεση. Πάρτε παράδειγμα την Πορτογαλία, κύριε Χατζηνικολάου. Πόσες αποφάσεις έχουν βγει από το ανώτατο δικαστήριο που ακύρωναν νόμους μνημονιακούς της κυβέρνησης και όμως έπαιρνε ισοδύναμα μέτρα αντιλαϊκά. Γιατί με συγχωρείτε, κύριε Καραθανασόπουλε, μην πάτε μακριά. Εδώ δεν πήρανε για το χαράτσι και τη ΔΕΗ και η κυβέρνηση συνέχισε να το εφαρμόζει. Εφαρμόστηκε με άλλο τρόπο, με άλλη λογική. Ακριβώς. Βρήκαν αντισταθμιστικά μέτρα για να επιβάλλουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Μάλιστα. Είναι άλλο όμως ζήτημα ότι πρέπει να αξιοποιεί όποιος μπορεί και όσο μπορεί, γιατί είναι και πολύ ακριβή η απονομή της δικαιοσύνης και η ίδια η δικαιοσύνη. Είναι και αυτό. Είναι πάρα πολύ ακριβή. Άρα, κύριε Πρόεδρε, ναι. Θα έρθω τώρα, κύριε φίλη. Τον έχουμε τρεις φορές αφήσει πίσω. Θα έρθω. Να πω δύο κουβέντες. Και στον κύριο Μαχά θα έρθω. Ναι, κύριε. Καταρχήν, συμφωνώ με τον κύριο Μητρόπουλο σε αυτά που είπε προηγουμένως και δεν θα τα επαναλάβω για το θέμα της Χρυσής Αυγής. Και στο άλλο ζήτημα που μας απασχόλησε, θέλω να πω ότι διαπιστώνω ότι η δικαστική λειτουργία σήμερα τιμούν πράγματι το δικαστικό λειτουργήμα και αποδεικνύουν ότι θέλουν να υλοποιήσουν με νομιμότητα και με νυφαλιότητα την πρώτη ευχή του ελληνικού λαού, που είναι η απονομή της δικαιοσύνης. Βάλτε κάποιους φυλακή δηλαδή. Αυτό, αποδώστε δικαιοσύνη. Με νυφαλιότητα, με νομιμότητα. Λέτε ότι το πήραν τώρα απόφαση. Εμένα με απασχολεί πριν. Τι γινόταν, οι δικαστές πριν... είχαμε έντιμους και πριν. Σας είπα, μέσα στη φοβερή κρίση που περνάμε, στην τραγικότητα των καιρών, η πρώτη ευχή του ελληνικού λαού είναι τώρα η απονομή της δικαιοσύνης. Αυτό... Και στην Ιταλία όμως, με συγχωρείτε, και στην Ιταλία πήγανε στη φυλακή, όχι νεκραπτώματα πολιτικά, αλλά εν ενεργεία υπουργοί. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τότε, ο Μπετίνο Κράξη, διαλύθηκαν κόμματα, πήγαν τα καθαρά χέρια και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Που πήγε μέχρι το βάθος, μέχρι το μεδούλι η έρευνα, να εμφανιστεί ο Μπερλουσκόνη και να συνεχιστούν πάλι τα σκάνδαλα, η διαφθορά και η διαβροκή. Άρα μήπως είναι
διαφορετικό το ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε εκείνο και να που, συζητήσουμε. Εκείνο καλά, που διαπιστώνω εγώ είναι ότι η δικαιοσύνη σήμερα υπάρχουν δικαστικοί λειτουργοί, δικαστές και εισαγγελείς, οι οποίοι ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντά τους και υλοποιούν στην πράξη αυτή την ευχή του ελληνικού λαού. Έχουμε για απονομή δικαιοσύνης. Πάρα πολλά χρόνια πάντως και πολύ ότι... μεγάλες υποθέσεις. Πάρα πολύ μεγάλες. Ζήμενες, υποκλοπές. Θα πάμε σε μια μικρή τελευταία διακοπή. Θα έρθω στον κύριο Μαχά, στον κύριο Φίλη και στον κύριο Σωτηρέλη. Και στους συμπολίτες. Δίκιο έχετε, δίκιο έχετε. Αλλά έπρεπε να γίνει η συζήτηση. Έρχομαι. Έρχομαι. Μιλάτε, ομιλείτε άνευ μικροφώνου. Έχετε ακούσει στη Βουλή που λένε ομιλείτε μη ακουόμενος. Δεν έχετε μικρόφωνο. Άνευ μικροφώνου, στην τηλεόραση το ξέρω, αλλά δεν είμαστε οι δυο μας. Είναι και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες που μας βλέπουν. Από εσάς θα ξεκινήσω, γιατί σας βλέπω ζωηρό. Λοιπόν, διαφημίσεις σε λίγο πάλι μαζί. Από εσάς θα ξεκινήσω. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα, άμα σου πω ότι πω αναπληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Την Κυριακή με τη Real News. Μέγας Αλέξανδρος, ο άνθρωπος φαινόμενο. Το νέο τρίτομο έργο του Σαράντου Καργάκου. Μαζί. Σταμάτης Πανουδάκης, Αλέξανδρος. Ο δίσκος για το μεγάλο στρατιλάτη που έγραψε και γράφει ιστορία. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Είτε παίχτες Ελλήνων. Για να μην μπαίνουν τρίτη στη ζωή σας, πρέπει να πείτε στη σοφία των προβλέψεων. Άσκαλε! Ένα μηδέν. Δεν σας τα έλεγα. Δεν μ' ακούτε. Βάσκανε. Τι? 1-1. Στο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με το live, θα ξεμείνουμε αποδρομής. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Είσαι και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα live με τους σημαντικότερους αγώνες στα πρακτορία ΟΠΑ. Πάμε Στοίχημα live. Κάνε το παιχνίδι σου. Νητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος, ό,τι καλύτερο.